Αποσπάσματα από έργα του Χέρμπερτ Μαρκούζε, από το βιβλίο «Μονοδιάστατος άνθρωπος». Σε τελευταία ανάλυση, τα ίδια τα άτομα είναι εκείνα που θα απαντήσουν σε αυτό το ζήτημα των αληθινών και των πλαστών αναγκών, αλλά μόνο σε τελευταία ανάλυση, όταν δηλαδή θα είναι ελεύθερα να δώσουν τις καθαρά δικές τους απαντήσεις. Όσο δεν έχουν καμία αυτονομία, όσο είναι ετερόφωτα και ετεροκαθοριζόμενα, έστω και στο επίπεδο των ενστίκτων τους, η απάντηση που θα δίνουν δεν θα μπορεί να θεωρηθεί σαν δική τους. Όσο η διοίκηση της καταπιεστικής κοινωνίας γίνεται ορθολογιστική, παραγωγική, τεχνική και ολοκληρωτική, τόσο τα άτομα δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να τερματίσουν την υποδούλωσή τους και να αποκτήσουν την ελευθερία τους. Στην ιστορία, πάντοτε ένα σύστημα ετεροκαθορισμού παραχωρούσε τη θέση του σε ένα άλλο. Ο μοναδικός σωστός σκοπός είναι η αντικατάσταση των πλαστών αναγκών από αληθινές, η εγκατάλειψη της καταπιεστικής ικανοποίησης. Το γεγονός ότι ο εργοδότης και ο εργάτης βλέπουν το ίδιο πρόγραμμα τηλεόρασης, ότι η δακτυλογράφος δίνεται το ίδιο καλά με την κόρη του διευθυντού της, ότι ο νέγρος διαθέτει Cadillac και ότι όλοι διαβάζουν την ίδια εφημερίδα, δεν σημαίνει ότι οι τάξεις εξαφανίστηκαν. Αντίθετα, δείχνει μέχρι ποιο βαθμό οι καταπιεζόμενες τάξεις συμμετέχουν στις ανάγκες και τις ικανοποιήσεις που εξασφαλίζουν τη διατήρηση των κυρίαρχων τάξεων. Η δυνατότητα να διαλέγεις ελεύθερα ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία εμπορευμάτων και υπηρεσιών δεν σημαίνει ότι είσαι ελεύθερος, όταν για να γίνεται αυτό θα πρέπει να ζεις μια ζωή κόπου και άγχους κάτω από τον κοινωνικό έλεγχο. Θα πρέπει να είσαι αλωτριωμένος. Και αν το άτομο εκδηλώνει το ίδιο με τη σειρά του τις ανάγκες που άλλοι επέβαλαν, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αυτόνομο, απλούστατα σημαίνει ότι ο έλεγχος είναι αποτελεσματικός. Η πνευματική και συναισθηματική άρνηση του κομφορμισμού θεωρούνται δείγμα νεύρωσης και αδυναμίας. Δεν υπάρχει προσωπική προσαρμογή αλλά μίμησης, άμεση ταύτιση του ατόμου με την κοινωνία του και μέσα από αυτή με την κοινωνία στο σύνολό της. Είναι ένας τρόπος ζωής καλύτερος από τον προηγούμενο και γι' αυτό σαν τέτοιος αντιστέκεται σε κάθε ποιοτική αλλαγή. Έτσι διαμορφώνεται η μονοδιάστατη σκέψη και συμπεριφορά, όπου οι ιδέες, οι επιθυμίες, οι στόχοι που με το περιεχόμενο τους ξεπερνούν το κατεστημένο του λόγου και της πράξης είτε απορρίπτονται, είτε περιορίζονται στο ρόλο των έσχατων προεκτάσεων αυτού του κατεστημένου. Τώρα μπορούν να παραμερίζονται αμέσως έννοιες που στο παρελθόν δημιουργούσαν πολλές κοτούρες, από τη στιγμή που θα διαπιστωθεί ότι δεν μπορούν να οριστούν με ενεργειακούς ή λειτουργικούς όρους. Η εγκαθίδρυση αυτής της μονοδιάστατης πραγματικότητας δεν σημαίνει ότι βασιλεύει ο υλισμός, ότι οι πνευματικές και μεταφυσικές ανασχολήσεις και οι μποέμικες εκδηλώσεις εξαφανίστηκαν. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά, ας προσευχηθούμε μαζί αυτή την εβδομάδα, πολλά γιατί να μην δοκιμάσουμε το Θεό, πολλά ζεν, πολύ υπαρξισμός, πολύ beatniks. Αυτές όμως οι μορφές διαμαρτυρίας και υπέρβασης δεν αντιμάχονται το status quo. Δεν αρνούνται. Αποτελούν μάλλον το τελετουργικό μέρος ενός πρακτικού behaviorισμού, την ανώδυνη άρνησή του, αφομοιώνονται από το status quo γρήγορα και αποτελούν μέρος της υγιεινής του δίαιτας. Ο όρος πρόοδος δεν είναι ουδέτερος όρος. Είναι μια κίνηση προς σκοπούς ειδικούς που τους καθορίζουν οι διάφοροι τρόποι βελτίωσης της ανθρώπινης ζωής. Η προχωρημένη βιομηχανική κοινωνία βρίσκεται κοντά στο στάδιο εκείνο, όπου αν διαρκέσει πρόοδος, η τωρινή διεύθυνση και οργάνωσή της θα αναστατωθούν. Το στάδιο αυτό θα έρθει όταν η υλική παραγωγή και οι αναγκαίες υπηρεσίες θα αυτοματοποιηθεί σε τέτοιο βαθμό που θα είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν όλες οι βασικές ανάγκες με χρόνο εργασίας ελάχιστο. Όσο για τα ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα της Ιταλίας και της Γαλλίας, δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να επιβεβαιώνουν τη γενική πορεία των πραγμάτων με τον περιορισμένο πρόγραμμά τους που παραμερίζει την επαναστατική κατάληψη της εξουσίας και περιορίζεται στους κανόνες του κοινοβουλευτικού παιχνιδιού. Οι δούλοι του βιομηχανικού πολιτισμού μπορεί να είναι κλεπτισμένοι δούλοι, αλλά είναι δούλοι, γιατί η δουλεία δεν ορίζεται από την υποταγή ούτε από τη σκληρή δουλειά, αλλά από τη μεταβολή του ανθρώπου σε εργαλείο και τη μετατροπή του σε πράγμα. Αν στον χώρο της ανάγκης επικρατούσε γενικός αυτοματισμός, ο άνθρωπος θα είχε στη διάθεσή του τόσο ελεύθερο χρόνο, που θα μπορούσε πια να διαμορφώσει την ιδιωτική και την κοινωνική του ζωή. Θα ήταν το ιστορικό άλμα προς ένα καινούριο πολιτισμό. Αν στις πανάπτυκτες χώρες οι παραδοσιακές μορφές ζωής και εργασίας προβάλλουν ισχυρή αντίσταση στην εκβιομηχάνηση και στην τεχνολογία, αν η ίδια η προοπτική μιας άνετης ζωής δεν κατορθώνει να υπερνικήσει αυτή την αντίσταση, μήπως θα μπορούσαν άραγε πρόοδος και εκβιομηχάνηση να γίνουν με μορφές που θα εμπνέονταν από αυτή την προτεχνολογική παράδοση? Με τον ίδιο τρόπο που οι άνθρωποι ξέρουν και νιώθουν πως τα ειδησιογραφικά δελτία και τα πολιτικά προγράμματα δεν λένε αναγκαστικά αλήθεια και παρόλα αυτά εξακολουθούν να τα ακούν και να τα διαβάζουν, να κατευθύνονται από αυτά, με τον ίδιο τρόπο δέχονται τις παραδοσιακές αξίες και τις εντάσσουν στο πνευματικό υλικό τους. Άλλωστε, αν τα ΜΜΕ συγχωνεύουν αρμονικά και συχνά με τρόπο αθέμητο την τέχνη, την πολιτική, τη θρησκεία, τη φιλοσοφία και το εμπόριο, παράλληλα ανάγουν όλους αυτούς τους πνευματικούς τομείς σε έναν κοινό παρονομαστή, την εμπορευματική μορφή. Η μουσική της ψυχής είναι ταυτόχρονα και εμπορική μουσική. Η αλήθεια δεν μετράει καθόλου.
μετράνε μόνο οι ανταλλακτικές αξίες. Ο ορθολογισμός του status quo συγκεντρώνεται στην ανταλλακτική αξία και κάθε άλλος ορθολογισμός πρέπει να υποκύψει μπροστά του. Οι σεξι υπάλληλος γραφείου, οι σεξι πολίτριες, οι νεαροί και ρωμαλαίοι managers είναι εμπορεύματα μεγάλης εμπορικής αξίας. Η ικανοποίηση επιτρεπόμενη από την κοινωνία είναι κάτι που θα πρέπει να ευχόμαστε να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. Αλλά σε αυτού του είδους την ικανοποίηση, η ευχαρίστηση έχει μειωθεί, στερημένη καθώς είναι από τις ασυμβίβαστες με την κατεστημένη κοινωνία επιθυμίες. Η ευχαρίστηση με αυτή τη μορφή γεννάει την υποταγή. Ποτέ η αργό και οι λαϊκές εκφράσεις δεν ήταν τόσο πλούσιες και μεστές. Είναι σαν ο άνθρωπος του δρόμου να επιβεβαιώνει τον ανθρωπισμό του στο λόγο του, αντιτάσσοντάς τον στις υπάρχουσες εξουσίες, σαν να εκδηλώνονται σε ένα λεξιλόγιο που λέει τα πράγματα με το όνομά τους, η άρνηση και η εξέγερση που έχουν εξουθενωθεί στο πολιτικό πεδίο. Όροι όπως ελευθερία, ισότητα, δημοκρατία, ειρήνη επιβάλλουν αναλυτικά μια ειδική σύζευξη με κατηγορούμενα που εμφανίζονται μόνιμα όποτε η λέξη γράφεται ή προφέρεται. Στη Δύση, το αναλυτικό κατηγόρημα το συναντάμε σε εκφράσεις όπως ελεύθερη επιχείρηση, ελεύθερη πρωτοβουλία, ελεύθερες εκλογές, ελεύθερο άτομο. Η τελετουργική και αυταρχική γλώσσα κυριαρχεί στο σύγχρονο κόσμο, στις δημοκρατικές και στις μη δημοκρατικές χώρες, στις καπιταλιστικές και στις μη καπιταλιστικές. Είναι μια γλώσσα κατάλληλη για όλα τα αυταρχικά καθεστώτα και δεν υπάρχει σήμερα, μέσα στην τροχιά του προχωρημένου βιομηχανικού πολιτισμού, κοινωνία που να μην κυριαρχείται από αυταρχικό καθεστώς. Τα διάφορα καθεστώτα δεν ξεχωρίζουν πια από το γεγονός ότι χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνικές ελέγχου και αποδιγέτησης. Η γλώσσα αντανακλά τον έλεγχο και αυτό τη στιγμή που δεν μεταδίδει διαταγές αλλά μόνο πληροφορίες, τη στιγμή που καλεί σε επιλογή και όχι σε υπακοή, σε ελευθερία και όχι σε υποταγή. Όπως η επιστήμη απελευθερώνει τη φύση από όλους τους ενυπάρχοντες σκοπούς και δίνει στην ύλη μόνο τέτοιες ιδιότητες που να μπορεί να υπολογιστεί η ποσότητά τους, έτσι και η κοινωνία απελευθερώνει τους ανθρώπους από τη φυσική ιεραρχία που βασίζεται στην εξάρτηση προσώπου από πρόσωπο και τους συνδέει μεταξύ τους με βάση κριτήρια ποσότητας, δηλαδή σαν αφηρημένες μονάδες εργατικής δύναμης που μπορούν να αποτιμηθούν σε μονάδες χρόνου. Η σκέψη, ή τουλάχιστον η έκφρασή της, είναι χμάλωτη της τρέχουσας χρήσης, είναι αναγκασμένη να μην περιμένει, να μην ψάχνει για λύσεις έξω από αυτές που υπάρχουν. Περισσότερο θα πρέπει να μας απασχολήσουν οι πιθανότητες που υπάρχουν να διατηρήσουμε και να προστατέψουμε το δικαίωμα, την ανάγκη να σκεφτόμαστε και να μιλάμε με όρους διαφορετικούς από τους όρους της τρέχουσας γλώσσας, με όρους δηλαδή που είναι σημαντικοί, ορθολογικοί και χρήσιμοι, ακριβώς γιατί είναι διαφορετικοί. Αλλά είτε συνοψίζονται με την επιστήμη είτε όχι, οι φιλοσοφικές έννοιες βρίσκονται σε ανταγωνισμό με το χώρο του καθημερινού λόγου, και αυτό γιατί περιέχουν έννοιες που δεν έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στον κόσμο της τρέχουσας ομιλίας και συμπεριφοράς, μέσα σε συνθήκες και καταστάσεις ευδιάκριτες, μέσα στις κυρίαρχες τάσεις. Έτσι, το φιλοσοφικό σύμπαν περιέχει πάντοτε παραδοξολογίες ή φανταστικές κατασκευές, αυταπάτες, που συχνά είναι ορθολογικότερες από τους όρους που τις αμφισβητούν, στο βαθμό που είναι έννοιες που επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τα όρια και τον απατηλό χαρακτήρα της κυρίαρχης ορθολογικότητας. Αυτό που θέλουν να πούν οι άνθρωποι όταν λένε δεν μπορεί να παίρνετε κατά γράμμα, όχι γιατί λένε ψέματα, αλλά γιατί ο χώρος της πρακτικής και ο χώρος της σκέψης όπου ζουν είναι γεμάτος αντιφάσεις, είναι ένας χώρος κατευθυνόμενος. Πιστεύουμε πως πεθαίνουμε για την τάξη, στην πραγματικότητα πεθαίνουμε για τους ανθρώπους του κόμματος. Πιστεύουμε πως πεθαίνουμε για την ελευθερία του ατόμου, στην πραγματικότητα πεθαίνουμε για την ελευθερία των μετοχικών μεριδίων. Πιστεύουμε πως πεθαίνουμε για το προλεταριάτο, στην πραγματικότητα πεθαίνουμε για τη γραφειοκρατία του. Πιστεύουμε πως πεθαίνουμε για ένα κράτος, ενώ πεθαίνουμε για το χρήμα που το στηρίζει. Πιστεύουμε πως πεθαίνουμε για το έθνος, ενώ πεθαίνουμε για τους ληστές που το φημώνουν. Πιστεύουμε, αλλά γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πιστεύουμε σε ένα τόσο πυκνό σκοτάδι. Πιστεύουμε. Πεθαίνουμε. Πότε επιτέλους θα μάθουμε να ζούμε. Η έννοια της ομορφιάς περιλαμβάνει όλη την ομορφιά που δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και η έννοια της ελευθερίας όλη την ελευθερία που ακόμη δεν έχει κατακτηθεί. Σε μια ανάλυση της οικονομίας, καπιταλιστικής και μη, που λειτουργεί σαν μια εξουσία ανεξάρτητη πάνω από τα άτομα, οι αρνητικές πλευρές της, υπερπαραγωγή, ανεργία, αβεβαιότητα, σπατάλη, καταπίεση, δεν μπορούν να κατανοηθούν όσο ερμηνεύονται απλά και μόνο σαν λίγο πολύ αναπόφευκτα υποπροϊόντα, σαν η άλλη όψη της ανάπτυξης και της πρόοδου. Αντί να βρίσκεται στην υπηρεσία του κατεστημένου μηχανισμού, εξορεάζοντας τις ενέργειές του, η τέχνη θα μπορούσε να γίνει μια τεχνική που θα βοηθούσε στην καταστροφή των ενεργειών του. Απελευθέρωση από την κοινωνία της αυθονίας δεν σημαίνει επιστροφή σε μια ρωμαλαία και υγιή φτώχεια, στην ηθική αγνότητα και στην απλότητα. Αντίθετα, αν η κερδοφόρα για λίγους κατά σπατάληση σταματούσε, ο διαθέσιμος για διανομή κοινωνικός πλούτος θα αυξανόταν. Αν η τηλεόραση και τα παρόμοια μέσα μαζικής επικοινωνίας έπαβαν να λειτουργούν, τότε θα άρχισε να πραγματοποιείται αυτό που οι εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισμού δεν μπόρεσαν ακόμη να καταφέρουν, η αποσύνθεση του συστήματος. Η δημιουργία αναγκών που να εναρμονίζεται με την καταπίεση έχει γίνει από πολύ καιρό χαρακτηριστικό της κοινωνικά αναγκαίας εργασίας.
αναγκαίες με την έννοια ότι αν δεν υπήρχε, ο κατεστημένος τρόπος παραγωγής δεν θα μπορούσε να διατηρηθεί. Δεν πρόκειται εδώ για προβλήματα ψυχολογίας, ούτε για προβλήματα αισθητικής. Εδώ πρόκειται για την αμφισβήτηση της υλικής βάσης της κυριαρχίας. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Εξέγερση, Αναρχισμός, Μοναξιά», μια συζήτηση με τον Χέρμπερτ Μαρκούζε από τις εκδόσεις Ρόμβος. Πάρτε τις εκλογές για παράδειγμα. Δέστε τους φαμπρικαρισμένους υποψήφιους προέδρους από τους μεγάλους πολιτικούς μηχανισμούς. Ποιος μπόρεσε να ανακαλύψει τις μεταξύ τους διαφορές? Το είδος αυτό της δημοκρατίας είναι μια φάρσα. Ο λαός δεν είπε τη γνώμη του, ούτε καν ρωτήθηκε. Η Επανάσταση απαιτεί κατά πρώτον τη σύσταση ενός νέου τύπου ανθρώπου με τέτοιες ανάγκες και επιδιώξεις που να διαφέρουν ποιοτικά από τις επιθετικές και καταπιεστικές ανάγκες και επιδιώξεις της σημερινής κοινωνίας. Είναι αλήθεια ότι η εργατική τάξη σήμερα συμμερίζεται σε μεγάλη έκταση τις ανάγκες και επιδιώξεις των αρχουσών τάξεων. Χωρίς τη ρήξη με το ισχύον περιεχόμενο των αναγκών, η Επανάσταση είναι αδιανόητη. Πάντα υπάρχουν δύο πιθανότητες. Όμως δεν μπορεί από φόβο προς τη μία να χάσει την ελπίδα για την άλλη, ούτε να σταματήσει να εργάζεσαι για την επιτυχία της. Μιλούν συνήθως μονάχα για βία και ξεχνούν ότι υπάρχουν διάφορα είδη βίας με διαφορετικούς σκοπούς. Υπάρχει η επιθετική και η αμυντική βία. Υπάρχει η αστυνομική ή η στρατιωτική βία ή εκείνη της Ku Klux Klan. Αντίστοιχα, υπάρχει η βία που στρέφεται εναντίον αυτών των μορφών βίας. Το γνωστό πολιτικό λεξιλόγιο που έγινε επιστήμη απαγορεύει να ονομάζουν βία τις δραστηριότητες αστυνομίας της πράξης των εξειδικευμένων ομάδων στο Βιετνάμ. Τη δράση όμως των σπουδαστών όταν αμήνονται στους αστυνομικούς, όταν καίνε αυτοκίνητα και ξεριζώνουν δέντρα, την αποκαλούν αβασάνιστα βία. Αυτό δεν είναι παρά ένα τυπικό παράδειγμα μιας πολιτικής ορολογίας που τη χρησιμοποιεί η σημερινή κοινωνία σαν όπλο. Ο άνθρωπος που καθημερινά επί 8 ώρες εργάζεται στην εταιρεία, που ασχολείται σε μια ψυχοκτόνα δουλειά, το Σαββατοκύριακο πιάνει το τιμόνι μιας μεγάλης μηχανής που ζυγίζει πολλαπλάσια από αυτόν και από εκεί μέσα του έρχεται να εκτονώσει όλη του την επιθετική διάθεση για την κοινωνία. Μια απόλυτη αναγκαιότητα για αυτόν. Σε περίπτωση που η επιθετικότητα δεν θα έβρισκε το αντίστοιχο ξεθύμασμα στην ταχύτητα ή στην οδήγηση του αυτοκινήτου, θα στρεφόταν εναντίον των βιαιοτήτων που άρχουν. Οι σπουδαστές το έχουν δηλώσει. Κάθε επανάσταση είναι τόσο βίαιη όσο και η βία που την καταδιώκει. Νομίζω πως έχουν δίκιο. Η προσπάθεια να μεταφέρει τις πιο τολμηρές ιδέες και αξίες της φαντασίας στην πραγματικότητα είναι καινούργια και επαναστατική. Αποδεικνύει ότι η νεολαία συνέλαβε κάτι το σπουδαίο, ότι η αλήθεια δεν υπάρχει μονάχα στη σφαίρα του ορθολογικού, αλλά το ίδιο, ίσως και κάτι περισσότερο, στην περιοχή της φαντασίας. Η απελευθέρωση του ανθρώπου δεν εξαρτάται ούτε από τον Θεό, ούτε από την ανυπαρξία του Θεού. Δεν ήταν η ιδέα του Θεού που εμπόδισε την απελευθέρωση του ανθρώπου, αλλά η κακή χρήση της. Ο Φουργέ πρώτος και μοναδικός, όπως άλλωστε το αναγνώρισαν ο Μάρξ και ο Έγκελς, διευκρίνησε τη διαφορά ανάμεσα στην ελεύθερη και την ανελεύθερη κοινωνία. Και δεν πτωήθηκε να διατυπώσει την άποψη ότι είναι δυνατή η δημιουργία μιας κοινωνίας όπου η εργασία θα μεταβληθεί σε παιχνίδι, υπόθεση που μπροστά της δίλιασε και αυτός ακόμη ο Μάρξ. Μια κοινωνία όπου η εργασία, ακόμη και η κοινωνικά αναγκαία, θα μπορεί να συμφωνεί με τις εσωτερικές ανάγκες και ροπές των ανθρώπων. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Επανάσταση ή Μεταρρύθμιση», Χέρμπερτ Μαρκούζε, Καρλ Πόπερ, εκδόσεις Ριδανός. Πιστεύω ακόμα ότι αν οι άνθρωποι μάθουν να σκέφτονται και να επιχειρηματολογούν αντί να κάνουν προπαγάνδα και να πέφτουν στο δογματισμό, τότε θα είναι σχετικά εύκολο να συμφωνήσουμε για το τι είναι και τι δεν είναι ολέθριο. Το κοινό επιβάλλει τη γνώμη του όχι μόνο στις εφημερίδες, μα και στους πολιτικούς. Πρόκειται όμως για ένα κοινό που έχει ήδη δογματοποιηθεί από τις εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας και από τους πολιτικούς. Λόγου χάρη, όσες σφιγμομετρούν την κοινή γνώμη διερευνούν μια κοινή γνώμη που είναι κιόλας επεξεργασμένη, για να το πούμε έτσι ξεκάθαρα. Αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται μόνο με το όνομά τους. Από το βιβλίο «Το τέλος της Ουτοπίας», εκδόσεις Ύψιλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως οι τάσεις χειραγώγησης δεν ασκούν καμία βία. Κανείς δεν με αναγκάζει να βλέπω ώρες τηλεόραση, ούτε να διαβάζω ηλίθια περιοδικά. Σε μια κοινωνία όπως η δική μας, όπου έχει εξασφαλιστεί ένα ορισμένο επίπεδο ικανοποίησης, φαίνεται τρέλα να σκέφτεσαι την επανάσταση. Μήπως δεν έχουμε ό,τι θελήσουμε? Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να αλλάξουμε την ίδια τη θέληση, ώστε να μην θέλουμε πια αυτό που θέλουμε σήμερα. Θα σας πω ένα κλασικό παράδειγμα. Νομίζω πως αν η δημοκρατία της Βαϊμάρης έθετε εκτός νόμου το ναζιστικό κίνημα τη στιγμή που φανέρωσε το αληθινό του πρόσωπο, δηλαδή πολύ νωρίτερα, δεν θα ζούσαμε τη φρίκη και τις ομότητες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπάρχει σίγουρα ένα λάθαστο κριτήριο για να κρίνουμε ποια κινήματα δεν πρέπει να γίνονται ανεκτά. Το κριτήριο αυτό είναι η στάση τους απέναντι στη βελτίωση και στην ειρήνευση της ύπαρξης. Με πολλούς ανθρώπους η συζήτηση δεν έχει ελπίδες. Είναι σπατάλη χρόνου και ενέργειας να μιλάς μαζί τους. Η στάση αυτή δεν δείχνει ούτε αδιαλαξία ούτε περιφρόνηση. Είναι σωστό να αποφεύγεις να συζητάς με κάποιους ανθρώπους όταν ξέρεις και μπορείς να το μάθεις ότι δεν θα βγει τίποτα. Πρέπει κανείς να φυλάει την ενέργειά του και τον χρόνο του για ανθρώπους και κοινωνικές ομάδες που μπορούν να ακούσουν και να ξέρουν ακόμη να σκέφτονται.
Ποτέ δεν είπα πως τα ανθρωπιστικά αισθήματα ισοδυναμούν με τη βία. Αντίθετα, μίλησα για περιστάσεις όπου το συμφέρον της ανθρωπότητας είναι συνδεδεμένο με την προσφυγή στη βία. Θα πρόσθετα μόνο δύο λέξεις για μια φράση που ακούμε συχνά. Ο ριζοσπαστισμός είναι μια απειλή που εμποδίζει τις πιθανές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω πως είναι καιρός πια να αναρωτηθούμε μήπως ισχύει το αντίθετο. Και μπορούμε επίσης να αναρωτηθούμε μήπως οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν μέχρι σήμερα στην ανθρωπότητα οφείλονται κατά μεγάλο μέρος στην εμφάνιση ενός μεγάλου ριζοσπαστικού κινήματος. Μου φαίνεται πως η ιστορία μας δίνει πάμπολες αποδείξεις. Γι' αυτό οι φίλοι μου της σχολής Φραγκφούρτης υποστήριξαν ότι η ψυχολογία ήταν ένας σημαντικός κλάδος γνώσης που έπρεπε να ενσωματωθεί στη μαρξιστική θεωρία και όχι να την αντικαταστήσει. Όσον αφορά το κράτος και τους πολιτικούς, πιστεύετε πως οι πολιτικοί παίρνουν τις αποφάσεις τους ολομόναχοι ως ελεύθερα άτομα? Δεν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτό που κάνουν πολιτικοί και των μεγάλων οικονομικών δυνάμεων της κοινωνίας? Ο σοσιαλισμός πρέπει να θεωρηθεί διαφορετική ποιότητα ζωής και όχι απλώς υλική αλλαγή. Η συνηθισμένη γλώσσα, ο συνηθισμένος πεζός λόγος, ακόμη και ο εκλεπτισμένος, έχει διαβρωθεί τόσο πολύ από το κατεστημένο, εκφράζει τόσο πολύ τον έλεγχο και τη χειραγώγηση του ατόμου από τη δομή της εξουσίας, που προκειμένου να ενεδοθείτε στη διαδικασία αυτή, είστε υποχρεωμένος να δείξετε ήδη στη γλώσσα ότι έρχεστε σε ρήξη με την υποταγή, τη συμμόρφωση. Γι' αυτό πρέπει να μεταφέρετε αυτή τη ρήξη στη σύνταξη, στη γραμματική, στο λεξιλόγιο, ακόμα και στη στίξη. Δεν ξέρω να σας πω αν αυτό είναι σωστό ή όχι. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι ότι ένας εξίσου μεγάλος κίνδυνος κρύβεται μέσα σε κάθε πρόωρη εκλαίκευση των φοβερά πολύπλοκων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε σήμερα.